Με το φακό του Καλύμνος Νιού συναντήσαμε τον κύριο Σακιχούλη, επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, της Δημοτικής Παράταξης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έστειλαν μια επιστολή τώρα για το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο για τους αυξημένους συντελεστές ΦΠΑ. Ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί το νησί μας εδώ και πολύ καιρό. Σωστά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ξεκινάμε από το εξής, ότι η Κάλυμνος βρίσκεται δυστυχώς στη μέγενη δυο νησιών που έχουν μειωμένο συντελεστή. Η Κος και η Λέρος. Με προσχηματικό τρόπο, με την έννοια ότι εντάξει, αξιοποιείται εκεί το ζήτημα του προσφυγικού μεταναστευτικού. Το ζήτημα όμως είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή τόσο οι αυξήσεις στα μεταφορικά, όσο και οι αυξήσεις στην ενέργεια, έχουν επιφέρει λαιλασία στο λαϊκό εισόδημα. Και η παραμονή. Στραγγαλισμός. Μιλάμε ότι δεν φτάνει το ημερομίσθιο, το μεροκάματο, το μηνιάτικο για να καλύψει βασικές ανάγκες. Άρα, το ζήτημα των συντελεστών ΦΠΑ, κατά τη γνώμη μας, αποτελεί κέριο ζήτημα και διαμαρτυρίας και συσπήρωσης όλου του λαού γύρω από το κύριο αίτημα που έχει να κάνει με την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών. Και δεν το βάζουμε μόνο μέχρι εκεί. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει αναπροσαρμογή και του κόστους προς τα κάτω, κατά 50% προς τα κάτω, των μεταφορικών που έχει να κάνει και με τους επιβάτες, σκεφτείτε, π.χ. τουρισμός κτλ. Και το ζήτημα των προϊόντων. Δηλαδή να μην μεταφέρεται το βάρος αυτού του κόστους στις πλάτες των λαϊκών οικοκυριών κτλ. Από εκεί και έπειτα δεν είναι βέβαια μόνο ζήτημα. Έχει να κάνει σήμερα με το τεχνικό πρόγραμμα, έχει να κάνει με την απογραφή, έχει να κάνει με μια σειρά από ζητήματα το Δημοτικό Συμβούλιο και βέβαια και την ερχόμενη εβδομάδα συζητιέται και ο προϋπολογισμός του Δήμου που έχει και την ιδιαίτερη δική του σημασία και αξία γιατί ακριβώς γίνεται ο προγραμματισμός των έργων για το νησί. Και εδώ, αν θέλετε, την κριτική μας μπορούμε να την κάνουμε και να την κάνουμε και με πολύ έντονο τρόπο και ύφος. Γιατί ακριβώς έχει παρέλθει ήδη μία διετία της Δημοτικής Αρχής. Επί της ουσίας, πέρα από κάποια μικροέργα που γίνονται με τη ΔΕΙΑΚ, με απευθείας αναθέσεις κτλ., έχουμε τώρα ζητήματα να χρονίζουν και να μην π.χ. Το ζήτημα με το βρεφονηπιακό σταθμό, η ολοκλήρωσή του. Δηλαδή, έχει παραδοθεί ένα έργο και φτάσαμε στο τέλος πριν κόψουμε την κορδέλα να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Όταν εμείς σαν παράταξη από την πρώτη στιγμή, στην πρώτη αναστολή εργασιών, την πρώτη παράταση που δόθηκε, διαμαρτυρηθήκαμε και είπαμε ότι επιτέλους κάποια πράγματα μέσα στον χρόνο τους πρέπει να ολοκληρώνονται και να τελειώνουν. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Έχουμε, έναν προγραμματισμό που έχει να κάνει με το σκουπιδότοπο, που έχει να κάνει με τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων. Εδώ υπάρχουν ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις, τις οποίες τις έχουμε καταθέσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Π.χ. το ζήτημα με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Εδώ, να σας πω, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που όμως αν δεν ξεκινήσεις από κάπου, δεν πρόκειται να φτάσει στην ολοκλήρωσή του. Το πρώτο και το βασικό. Γιατί θα επικαλεστούν πολύ και διάφοροι τις δυσκολίες που υπάρχουν. Τα υπόλοιπα νησιά υπάρχουν δυσκολίες, αλλά μόνο σε εμάς. Η πρώτη πρόταση είναι ότι πρέπει να υπάρξει μία τίμια διαδημοτική συνεργασία που να αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων. Και σαν βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσει αυτή η διαδημοτική συνεργασία έχει να κάνει με το ότι η διαλογή πρέπει να γίνεται στο ίδιο το νοικοκυριό. Αν αυτά που είναι απλά πράγματα και είναι, προγραμματισμός και σχεδιασμός ενός. Θα κάνει πάντες εκτός από εμάς. Λοιπόν, εντάξει. Φτάνουμε λοιπόν απλά να κυνηγάμε την ουρά μας και να μην γίνεται τίποτα. Στο ζήτημα που έχει να κάνει με τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων. Προσέξτε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι κατεβαίνουν και κλείνει ο εμπορικός δρόμος. Είδατε ότι φτάνουμε στα τέλη του Νοέμβρη, η ανομβρία, βαράει κόκκινο και πρέπει πραγματικά να υπάρξει ένας προγραμματισμός για το πώς θα διαχειριστείς αυτά τα ομβρία ύδατα. Συζητώντας με ανθρώπους. Ακριβώς. Συζητώντας με ανθρώπους που έχουν γνώση. Είναι μικρές, σας ενημερώνω, σας πληροφορώ, ότι είναι μικρές οι παρεμβάσεις που απαιτούνται προκειμένου να υπάρξει σωστή διαχείριση των ομβρίων υδάτων και επίλυση του προβλήματος. Αν θέλετε, σε μια πιο ειδική συζήτηση, και μακάρι να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να σας παρουσιάσουμε την ολοκληρωμένη θέση μας. Αλλά επειδή σήμερα ήρθατε σχετικά με το συντελεστή ΦΠΑ, να κλείσω νομίζω με αυτό. Έχει ιδιαίτερη σημασία. Είδαμε και την απόφαση που πήρε και η Περιφέρεια. Κατά τη γνώμη μας, η οποία δημοσιεύθηκε και στο δικό σας ηλεκτρονικό site, κατά τη γνώμη μας, σε καμία των περιπτώσεων αυτό δεν απαντάει.
και γιατί δεν απαντάει. Γιατί δεν μπορεί να επικαλείσαι την τουριστική ανάπτυξη του νησιού και να λες ότι συμβάλλει τα μέγιστα η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο ζήτημα, πώς να το πω, των εισφορών ως προς την κεντρική εξουσία, την ίδια στιγμή που αυτό αφορά, η τοποθέτηση δηλαδή της περιφέρειας, αφορά κύριε αυτούς που έχουν πάρει τεράστια κονδύλια χρηματοδότησης το προηγούμενο έτος λόγω COVID και όχι μόνο. Και εδώ, επειδή σήμερα υπήρξε και η κινητοποίηση και η διαμαρτυρία αυτών των ανθρώπων του επισύτισμου, πρέπει να βάλουμε και το εξής ζήτημα, ότι πρέπει να υπάρξει τέτοια οργάνωση και συμπλήρωση, αλληλοσυμπλήρωση στα αιτήματα που έχει να κάνει να μην επιστραφεί καμία επιστρεπτέα προκαταβολή που δόθηκε τα δύο προηγούμενα χρόνια, να παγώσουν τα δάνεια από την πλευρά του Δήμου, να γίνει διαγραφή δημοτικών χρεών σε αυτούς τους ανθρώπους που τόσα χρόνια υπέφεραν. Είναι λοιπόν πράγματα που, επειδή αφορούν την καθημερινότητα, πρέπει να αντιμετωπίζονται και νομίζω ότι περνάνε μέσα μόνο από αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χούλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.